Τα τελευταία 4 χρόνια αναπτύχθηκαν μεγάλοι μαθητικοί αγώνες με επίκεντρο το σύνθημα «Θέλουμε σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει». Ένα σύνθημα που περικλεί την ανάγκη κάθε μαθητή στον 21ο αιώνα να μορφώνει το ολόπλευρα, να βγαίνει από το σχολείο ολοκληρωμένος άνθρωπος που έχει αναπτύξει την προσωπικότητά του και έχει εντοπίσει τις κλίσεις του. Η απέτηση αυτή των εκατοντάδων, των χιλιάδων μαθητών που ξεχυθήκαμε στους δρόμους όλης της χώρας, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα τραγική σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Τα σχολεία είναι υποστελεχωμένα, διδάσκουν άνθρωποι κοντά στα 70 που θα έπρεπε να έχουν συνταξιδοτηθεί. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται πολλές φορές σε επικίνδυνη κατάσταση για τη ζωή των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών. Απουσιάζουν από κάθε σχολείο οι αθλητικές υποδομές, χώροι κατάλληλοι για να λειτουργήσουν πολιτιστικές ομάδες. Χρόνια τώρα θέτουμε αυτά τα ζητήματα και η απάντηση είναι πως δεν υπάρχουν τα χρήματα για να γίνουν αλλαγές, πως είναι ουτοπικά αυτά που λέμε, πως οι αγώνες μας είναι υποκινούμενοι. Ναι, οι αγώνες μας είναι υποκινούμενοι από τις σύγχρονες ανάγκες μας. Όπως από την άλλη πλευρά είναι υποκινούμενη η πολιτική που έχουμε απέναντί μας από τη διασφάλιση του κέρδους των πλουσίων. Γιατί την ώρα που ο Δήμος της Αθήνας μας έλεγε «πληρώστε τα βιβλία και τις επισκευές γιατί δεν υπάρχουν χρήματα», εμφάνιζε πλεόνασμα το οποίο αξιοποιούσε για ελαφρύνση στελών σε επιχειρήσεις, χρηματοδότηση επιχειρηματικών ενεργειών ή όπως επιχειρεί τώρα για τη δημιουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών. Το ζήτημα των ναρκωτικών είναι οξυμένο όχι μόνο στα πανεπιστήμια αλλά και στα σχολεία. Συγκεκριμένα στο σχολείο που μέχρι πρόσφατα φοιτούσα, το Μαράζλιο, που υποτίθεται είναι σε καλή περιοχή πίσω από τον Ευαγγελισμό, αντιμετωπίζει ζήτημα όχι μόνο χρήσης αλλά και εμπορίας ανάμεσα σε μαθητές. Αυτή η κατάσταση απέναντί της είχε και έχει μόνο όσους μέσα από τα πενταμελή και δεκαπενταμελή ανοίγουμε μέτωπο με τη σύψη της ναρκοκουλτούρας, τον αργό θάνατο που επιφέρει. Προφανώς αυτό συμβαίνει γιατί μας στέλνουν ακίνδυνους και κάποιους ναρκωμένους να μην αγωνιζόμαστε γι' αυτό και γι' αυτό και απουσιάζει ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης σε επίπεδο Δήμου αλλά και κράτους, ενώ τώρα προσπαθούν να δημιουργήσουν χώρους που θα αργοπεθαίνουν τα παιδιά που οι συνέπειες της καπιταλιστικής ανάπτυξης τα έριξαν στα ναρκωτικά, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας όμως. Σε αυτό το πλαίσιο είναι και επικίνδυνη κάθε άποψη που συζητάει το ποιος θα δίνει τα ναρκωτικά, να δίνει τα ναρκωτικά το κράτος και στοχεύει στο να δημιουργηθεί ένα νέο πεδίο κερδοφορίας. Μπροστά στις εκλογές, όλοι εμείς που κινητοποιηθήκαμε για ένα καλύτερο σχολείο και τώρα είμαστε στα πρώτα έτη των πανεπιστημίων, αλλά και οι χθεσινοί συμμαθητές και αυριανοί συμφοιτητές μας που συνεχίζουν να αγωνίζονται, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά. Θα εμπιστευτούμε τους εκλεκτούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που τόσα χρόνια επιτίθεται στα δικαιώματά μας, ή θα εμπιστευτούμε το ΚΚΕ που στάθηκε πλάι μας σε κάθε αγώνα? Θα εμπιστευτούμε αυτούς που μας ετοιμάζουν μια ζωή με στη μαστούρα ή όσους βγήκαν απέναντι αναδεικνύοντας ποιον συμφέρουν τα ναρκωτικά? Θα εμπιστευτούμε αυτούς που μας κατέστειλαν με μάτια χημικά ή τους αγωνιστές κνήτες των σχολείων μας που μπαίνουν πρώτοι στην οργάνωση του πραγματικού αγώνα? Έχουμε πείρα. Μόνο με τους αγώνες μας κατακτήσαμε και κατακτάμε. Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε και θα το κάνουμε αγωνιστικά. Κόκκινα, ψηφίζοντας παντού λαϊκή συσπήρωση. ΚΚΕ. Καλό τους μαθητές μου, τους φοιτητές μου και όλους τους μαθητές και φοιτητές να στηρίξουν τη λαϊκή συσπήρωση. Να μας εμπιστευτούν όπως μας εμπιστεύονται κάθε μέρα στα σχολεία και στα θέατρα, γιατί ξέρουμε πως θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τον αγώνα μας για τις σύγχρονες ανάγκες μας.